Με τη χάρη του Χριστού, αδερφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης. Είμαστε στη σελίδα 727 και θα διαβάσουμε από το ΝΙΑΛΦΑ κεφάλαιο, 51 κεφάλαιο και 59 εδάφιο. 51 κεφάλαιο, ΝΙΑΛΦΑ κεφάλαιο, 59 εδάφιο, σελίδα 727. Ο λόγος τον οποίον Ιερεμίας ο προφήτης προσέταξε εις τον Σεραΐαν, τον ιόν του Νηρίου, ιού του Μαασίου, ότε πορεύεται προς τον μετά του Σεδεκίου βασιλεύς του Ιούδα εις Βαβυλώνα, κατά το τέταρτον έτος βασιλείας αυτού. Ήτο δε ο Σεραΐας κοινοτάρχης. Έγραψε δε ο Ιερεμίας εν ενή βιβλίο πάντα τα κακά, τα οποία έμελον να έλθω συν επί την Βαβυλώνα, πάντα στους λόγους τούτους τους γεγραμμένους κατά της Βαβυλώνος. Και είπε ο Ιερεμίας προς τον Σεραΐαν, όταν έλθει εσύ στην Βαβυλώνα και είδεις και αναγνώσεις πάντα στους λόγους τούτους, τότε θέλεις είπε Κύριε, σύ ελάλησας κατά τόπου τούτου για να εξολοθρεύσεις αυτόν, ώστε να μην υπάρχει ο κατοικών εν αυτό από ανθρώπιος κτίνους, αλλά να είναι ερήμωσης αιωνία. Και αφού τελειώσεις αναγινώσκον το βιβλίον τούτο, θέλεις δέσει επ' αυτό λίθον και ρίψεις αυτό εις το μέσον του Εφράτου. Και θέλεις είπε, ούτω θέλει βυθιστεί η Βαβυλών και δεν θέλει σηκωθεί εκ των κακών τα οποία εγώ θέλω φέρει επ' αυτήν και η Βαβυλώνη θέλω συνεξασθενήσει μέχρι τούτου είναι οι λόγοι του Ιερεμίου. Ενός και 20 ετών ηλικίας ήτο Σεδεκίας οντε βασίλευσεν και βασίλευσεν 11 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Αμουτάλ, τη γάτυρ του Ιερεμία από Λιβνά. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξε ο Ιωακήμ, διότι από του θυμού του Κυρίου του γενωμένου κατά Ιερουσαλήμ και Ιούδα, έως σου απέρριψεν αυτόν από προσώπου αυτού, ο Σεδεκίας απεστάτησε κατά του βασιλέως της Βαβυλώνος. Και εν το ενάτη έτη της βασιλείας αυτού, τον δέκατο μήνα, την δεκάτη του μηνός, ήρθε ένα Ναβουκοδονόσορο βασιλεύς της Βαβυλώνος αυτός και άπαντο στράτευμα αυτού επί την Ιερουσαλήμ και στρατοπέδευσαν αντίον αυτής και οκοδόμησαν περιτρίχισμα κατά αυτής. Και πώλησε πολιορκήτο μέχρι του ενδεκάτου έτους της βασιλείας του Σεδεκίου. Εν το τετάρτο έτη, την ενάτη του μηνός, η πείνα εκρατεώθη εν την πόλη και δεν υπήρχε νάρτος δια των λαών του τόπου και εξεπορθήθη η πόλη και πάντες οι άνδρες του πολέμου έφυγον και εξήλθον εκ της πόλεως τη νύχτα δια της οδού της πύλης μεταξύ των δύο τυχών της πλησίων του βασιλικού κήπου. Οι δε Χαλδαίοι το πλησίον της πόλεως Κύκλο και υπήγον κατά την οδόν της Πεδιάδος. Το δε στράτευμα των Χαλδαίων κατεδίωξεν ο πίσω του βασιλέως και έφθασαν τον Σεδεκίαν εις τας Πεδιάδας Ιεριχώ και άπαν το στράτευμα αυτού διεσκορπίστη από πλησίον αυτού. Και συνέλαβον τον βασιλέα και ανοίγαγον αυτόν προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος εις Ριβλά εν τη γη Εμάθ και πρόφερε καταδίκην επ' αυτόν. Και έσφαξεν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος τους Ιούς Σεδεκίου έμπροσθεν των οφθαλμών αυτού, έσφαξεν έτη και πάντα στους άρχοντας του Ιούδα εν Ριβλά και τους οφθαλμούς του Σεδεκίου εξετύφλωσε και έδισεν αυτόν με δύο χαλκίνας αλύσεις και έφερεν αυτόν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος εις Βαβυλώνα και έβαλεν αυτόν εις οίκον φυλακής έως της ημέρας του θανάτου αυτού. Εδώ είναι το πέμπτο μηνύ, τη δεκάτη του μηνός του δεκάτου ενάτου έτους του Ναβουγοδονόσορ βασιλέως Βαβυλώνος ήλθεν επί Ιερουσαλήμ Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ ο παριστάμενος ενώπιον του βασιλέως Βαβυλώνος και κατέκαυσε τον οίκον του Κυρίου και τον οίκον του βασιλέως και πάντα στους οίκους της Ιερουσαλήμ και πάντα μέγα οίκον κατέκαυσε εμπειρή και άπαν το στράτευμα των Χαλδαίων τον μετά του αρχισωματοφύλακος κατεκρύμνησαν πάντα τα τείχη της Ιερουσαλήμ Κύκλο. Και εκ των πτωχών του λαού και το υπόλοιπον του λαού το εναπολυθέν εν την πόλη και τους φύγοντας ήτινες προσέφυγον προς το βασιλέα της Βαβυλώνος και τον εαπολυθέν του πλήθους μετόκισεν Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ. Και εκ των πτωχών όμως εκ της γης αφήκε Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ δια Μπελουργούς και δια Γεωργούς.
και τους στήλους, τους χαλκίνους, τους εν το οίκο του Κυρίου και τας βάσεις και τη χαλκίνη θάλασσαν την εν το οίκο του Κυρίου κατέκοψαν οι Χαλδαίοι και μετεκόμισαν όλο τον χαλκόν αυτόν εις τη Βαβυλώνα. Έλαβαν δε και τους Λέβητας και τα πτιάρια και τα λιχνοψάλιδα και τα σλικάνας και τα θυμιατήρια και πάντα τα σκεύη τα χάλκινα δια των οποίων έκαμνον την υπηρεσίαν. Έλαβε προσέτη ο αρχισωματοφύλαξ και τους κρατήρες και τα πυροδοχεία και τα σλεκάνας και τους Λέβητας και τα σλιχνίας και τα θυμιατήρια και τα σφιάλας όσα ήσαν χρυσά και όσα ήσαν αργυρά. Τους δε δύο στήλους την μίαν θάλασσαν και τους 12 χαλκίνους μόσχους, τους αντιβάσεων τα οποία έκαμουν βασιλεύς Σολομών δια των οίκων του Κυρίου, ο χαλκός πάντων τούτων των σκευών ή το αζύγιστος. Περί δε των στυλών το ύψος του ενός στήλου ή το 18 πηχών και ζώνην πηχών 12 περί εκύκλωνεν αυτών και το πάχος αυτού δακτύλων 4 ή το κενός και το κοιονόκρανον το επ' αυτού χάλκινον. Το δε ύψος του κυανοκράνου 5 πηχών και το δικτυωτόν και τα ρόδια επ' του κυανοκράνου κύκλο τα 5 χάλκινα. Τα αυτά είχε και ο δεύτερος στήλος μετά των ροδίων. Κίσαν 96 ρόδια κρεμασμένα, πάντα τα ρόδια τα εν το δικτυωτό ήσαν 100 κύκλο. Και έλαβε ο αρχισματοφύλαξ Σεραΐαν τον πρώτον ιερέα και Σοφωνία το δεύτερο ιερέα και τους τρεις θυρωρούς και εκ της πόλεως έλαβεν έναν ευνούχον ως της ήτο επιστάτης επί των ανδρών των παλεπιστών και 7 άνδρας εκ των παρισταμένων έμπροσθεν του βασιλέως ευρεθέντας εν την πόλη και τον γραμματέα τον άρχοντα των στρατευμάτων ως της έκαμνε την στρατολογία του λαού της γης και 60 άνδρες εκ του λαού της γης τους ευρεθέντας εν μέσω της πόλεως και λαβών αυτούς ο Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ έφερεν αυτούς προς το βασιλέα της Βαβυλώνος εις Ριβλά και επάταξεν αυτούς ο βασιλεύς της Βαβυλώνος και θανάτωσεν αυτούς εν Ριβλά εν τη γη Εμάθ ότε ούτω μετοκίστη ο Ιούδας από τη γη αυτού. Ούτως είναι ο λαός τον οποίον μετόξεν ο Ναβουχοδονόσορ εν το 7ο έτη 3.023 Ιουδαίους εν το 18ο έτη του Ναβουχοδονόσορ μετόκισεν αυτός από Ιερουσαλήμ 832 ψυχές. Εν το 23ο έτη του Ναβουχοδονόσορ μετόκισεν ο Βαζανδράν ο αρχισωματοφύλαξ εκ των Ιουδαίων 745 ψυχές. Πάσε ψυχέ 4.600 αμήν. Ο Σεραΐας είναι ο αδελφός του Βαρούχ. Σεδεκίας ο τελευταίος βασιλιάς του Ιούδα. Εβασίλευσε 11 έτη. Βασιλιά τον τοποθέτησε ο Ναβουχοδονόσορ, τον οποίον ο λόγος του Θεού και ο Θεός αποκαλούσε δούλο μου, γιατί επρόκειτο να πράξει τα θελήματα του Θεού, τα σχέδια και τις βουλές του Θεού. Στα 4 χρόνια, τα πρώτα 4 χρόνια της βασιλείας του, πήγε προσκεκλημένος στο βασίλειο του Ναβουχοδονόσορα. Μαζί του ήταν και ο Σεραΐας. Ο Σεραΐας, όπως είπαμε, ο αδελφός του Βαρούχ, είχε και λόγο Κυρίου μαζί του από τον Ιερεμία, ο οποίος του αποκάλυπτε ότι το τέλος της Βαβυλώνος θα έλθει και θα είναι τρομακτικό, τραγικό και καταστροφικό. Το άκουσε και ο Σεδεκίας, και ο Σεδεκίας ήταν ο άνθρωπος που ήξερε όλο το σχέδιο του Θεού απ' αρχής. Δεν ήταν κάτι που ο Θεός δεν του είχε μαρτυρήσει. Ο Σεδεκίας επίσης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφερόταν πάρα πολύ για το Λόγο του Θεού και για το θέλημα του Θεού. Αλλά είχε ένα πολύ σοβαρό μειονέκτημα, ελάττωμα. Δεν είχε παρησία, δεν είχε θάρρος. Φοβότανε, αλλά δεν φοβότανε περισσότερο το Θεό, φοβότανε περισσότερο τους ανθρώπους. Και αν και ήταν βασιλιάς και είχε εξουσία, που σαν βασιλιάς θα μπορούσε να κάνει πραγματικά πάντοτε ό,τι ήθελε, στην πραγματικότητα λόγω φόβου έκανε ό,τι ήθελε, ό,τι ήθελαν οι άρχοντές του και οι άνθρωποι, οι σύμβουλοι οι οποίοι τον περιτριγύριζαν.
Ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει και θέλω να το διαβάσουμε μαζί στον Ισαΐα τον προφήτη. Είναι στη σελίδα 652, μη βήτα κεφάλαιο, 42 κεφάλαιο, 42 κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Μη βήτα 18. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού. Ακούσατε κοφή και ανοίξατε τους οφθαλμούς σας τυφλίδια να είδετε. Τι τυφλός παρά ο δούλος μου, ή κουφός παρά ο μηνυτής μου τον οποίον απέστειλα. Τι τυφλός παρά ο τέλειος και τι τυφλός παρά ο δούλος του Κυρίου. Βλέπεις πολλά αλλά δεν παρατηρείς, ανοίγεις τα ότα αλλά δεν ακούεις. Είναι μια ομολογία που κάνει ο Θεός και αφορά τους δούλους του Κυρίου και μάλιστα τους εκλεκτούς και μάλιστα τους τέλειους, στους οποίους δεν βρίσκει ψεγάδι και ελάττωμα και για τους οποίους όμως λέει τι τυφλός και τι σκοφός. Παρά αυτός τον οποίον εγώ εξέλεξα, τον κατέστησα δούλο μου και τον απέστειλα. Και ποιο είναι το χαρακτηριστικό που προσδιορίζει τον τέλειο, τον εκλεκτό, το σκεύος εκλογής του Κυρίου, δούλο του Θεού, κουφό, τυφλό και άχρηστο? Είναι αυτό που λέει παρακάτω στην ίδια σελίδα, στη σελίδα που διαβάσαμε πριν λίγο. Μη φοβού εσύ όμως δούλε μου, γιατί το πρόβλημα που έχει ο άνθρωπος και καθίσταται άχρηστος είναι ο φόβος. Και ο φόβος δεν έχει, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν έχει καμία σχέση με την πίστη. Μη φοβού, εγώ σε λύτρωσα, εγώ σε κάλεσα με το όνομά σου, δικός μου είσαι. Στη ζωή σου θα συμβαίνουν παράξενα πράγματα, θα χρειαστεί να διαβείς δια υδάτων, αλλά μη φοβάσαι γιατί δεν θα πλημμυρίσουν εναντίον σου. Θα χρειαστεί να περάσεις από ποτάμια, αλλά μη φοβάσαι, δεν θα πνιγείς. Ακόμη θα χρειαστείς να περάσεις και ανάμεσα από φωτιές, αλλά μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, δεν θα καείς. Και στον Ιερεμία ακόμη, όταν το κάλεσε μικρό παιδί και του είπε ότι εγώ σε εκάλεσα, εκ χιλίας μητρός σε προεγνώρισα για να σε καταστήσω προφήτη εις τα έθνη, και όταν έθεσε και τους λόγους του ο Θεός στο στόμα του Ιερεμία, ένα πράγμα του είπε: πρόσεξε, μη φοβηθείς από το προσώπο αυτόν. Θα είναι σκληροπρόσωποι, θα είναι σκληρομέτωποι, θα είναι αγριάνθρωποι, αλλά μη φοβάσαι καθόλου, δεν θα σε αφήσω να βρεθείς σε αμηχανία. Εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σε ελευθερώνω και μάλιστα σε κατέστησα ως πόλη νοχηρά, στήλη σιδηρά και τύχη χάλκινα. Και όλοι θα είναι εναντίον σου, αλλά κανένας δεν θα μπορεί να υπερισχύσει σε σένα. Και θα το ξαναπώ, όταν ζητούσα από το Θεό να μου εξηγήσει πόσο τέλειος γίνεται άχρηστος, μου θύμισε ο Θεός, με έφερε ο Θεός, όταν ήμουνα νεαρός εκπαιδευόμενος ανθιπολοχαγός, είχαμε έναν λοχαγό ο οποίος ήταν εκπληκτικός λοχαγός. Ήταν πάρα πολύ μορφωμένος στις μεθόδους του πολέμου, είχε τελειώσει πολλές στρατιωτικές σχολές και ιδιαίτερες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Εξαιρετικά γυμνασμένος άνθρωπος και αποτελούσε πραγματικά ελπίδα και ένα σπουδαίο μέλλοντα αυξανόμενο αξιωματικό του ελληνικού στρατού. Κάποια στιγμή έγινε μια πυρκαγιά μεγάλη στο Πήλιο, είμαστε στη Λαμία τότε, και μας στείλανε να πάμε να σβήσουμε την πυρκαγιά αυτόν και κάποιους άλλους. Και ενώ πράγματι δεν ήταν τρομακτική πυρκαγιά, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, είμαστε μακριά και τη βλέπαμε στην πραγματικότητα, πίσω μας πιάνει φωτιά και βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο μέτωπα, μπρος και πίσω φωτιά. Και εκεί είδα αυτό το λοχαγό σε πανικό. Ήταν άχρηστος, τίποτα δεν μπορούσε να κάνει, τελείως άχρηστος. Ο φόβος λοιπόν είναι αυτός που καθιστά αδύναμο έως άχρηστο το δούλο του Θεού. Ο Σεδεκίας λοιπόν είχε αυτό το χαρακτηριστικό, φοβότανε.
Αν και διαφερόταν για το Λόγο του Θεού, αν και ήξερε το Λόγο του Θεού. Στα 4 χρόνια λοιπόν όταν πήγε στον Αυγοδονόσορα, δημιουργήθηκαν καινούργιες συνθήκες. Ξεσηκώθηκε η Αίγυπτος εναντίον του Ναυγοδονόσορ. Ξεσηκώθηκαν και όλα τα άλλα κράτη. Και φάνηκε ότι πρόκειται να γίνει μια μεγάλη αναμέτρηση με πολύ ισχυρά στρατεύματα κάτω από την αρχηγία της Αιγύπτου. Οι σύμβουλοι και οι άρχοντες του Σεδεκία τον συμβούλευσαν να συμμαχήσει με τον Φαραώ και με την Αίγυπτο. Αυτός πήγε, γιατί πραγματικά ενδιαφερόταν για το Λόγο του Θεού και ζήτησε προφητικό λόγο από τον Ιερεμία, και ο Ιερεμίας του είπε με τον Ναβουγοδονόσορα να συμμαχήσεις, όχι με τον Φαραώ. Και ο Σεδεκίας είπε φοβάμαι τους στρατηγούς μου, φοβάμαι τους αρχοντές μου, φοβάμαι, τρέμω, δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί πρέπει να πούμε κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Η Γραφή λέει όποιον ο Υιός ελευθερώσει αυτός είναι πραγματικά ελεύθερος, που σημαίνει ότι όλοι μας και ο κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά έχει εξουσία ελευθερίας από το Θεό να κάνει πάντοτε ό,τι θέλει. Ο μόνος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κάνει στη ζωή του πάντοτε ό,τι θέλει είναι αυτός τον οποίον ελευθέρωσε ο Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος. Μας ελευθέρωσε από τις επιθυμίες σαρκός, μας ελευθέρωσε από τις επιθυμίες των οφθαλμών της ψυχής μας, της καρδιάς μας, μας ελευθέρωσε από τις σκέψεις μας και από τις αδυναμίες του νοός μας, μας έδωσε τη δυνατότητα στην αδυναμία μας να τον πλησιάζουμε και να έρχεται και πάλι η δύναμη του Θεού επάνω μας, καθώς είναι γραμμένο θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Κάθε φορά δηλαδή που γονατίζεις και πληρούσε Πνεύματος Αγίου έρχεται η δύναμη του Θεού επάνω σου, αλλά μας έδωσε και πραγματικά στην αδυναμία μας όταν ξεπεράσει, λόγω και ολιγοπιστίας, που η ολιγοπιστία φέρνει αδυναμία και φόβο, αλλά και ο φόβος οδηγεί σε ολιγοπιστία. Όταν φτάσουμε σε τέτοια αδυναμία που να μην μπορούμε ούτε με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και με το Ευαγγέλιο του Χριστού που είναι η δύναμη του Θεού και σώζει τους πιστεύοντας να σταθούμε, μας λέει τα ζητήματά σας μπέστε μέσα στο ταμείο, δώστε τα στον Θεό μετευχαριστίας δια της δεήσεως και της προσευχής, και ο Θεός της ειρήνης θα διαφυλάξει την καρδιά σας από τους φόβους δια του Ιησού Χριστού και θα σας ελευθερώσει. Ο μόνος που μπορεί πραγματικά να είναι ελεύθερος, και αν ακόμη χάσει την ελευθερία του από φόβο και αδυναμία, εύκολα να την επαναβρίσκει μέσα σε όλη αυτή την ανθρωπότητα, είναι ο χριστιανός, αλλά ο αληθινός χριστιανός. Ο χριστιανός που δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο. Ο χριστιανός που αγαπάει τον Χριστό και το αποδεικνύει με το να εκπληρώνει και να εκτελεί το Λόγο του Θεού. Χριστιανός που ζητάει πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, δηλαδή ενδιαφέρεται για τα ασάλευτα και όχι για τα ασαλευόμενα, για τα ουράνια και όχι για τα γήινα, για τα αιώνια και όχι για τα πρόσχερα. Ο χριστιανός που περπατάει ακριβώς στο θέλημα του Θεού, στα ίχνη του Χριστού, όχι ως άσοφος αλλά ως σοφός, εξαγοραζόμενος τον καιρό, γιατί γνωρίζει ότι οι μέρες και οι καιροί είναι πονηροί, οι μέρες είναι πονηρές και οι καιροί κακοί. Ο Σεδεκίας όμως δεν τα είχε αυτά και τον δικαιολογεί ο Θεός, γιατί είναι στην Παλαιά Διαθήκη, αν και δεν δικαιολογείται, γιατί γνώριζε το Λόγο του Θεού και παρέμεινε σύμμαχος, έγινε μάλιστα σύμμαχος με τον Φαραώ. Στα 9 χρόνια της βασιλείας του ξεσηκώνεται, αφού συντρίφθηκε
ο Φαραώ ξεσηκώνει τον Ναβουχοδονόσορ και έρχεται και πολιορκεί την Ιερουσαλήμ. Ξανά πηγαίνει ο Σεδεκίας στον Ιερεμία και του λέει, τι λέει ο Θεός τώρα για μένα? Και ο Σεδεκίας του λέει, παραδώσου στον Ναβουχοδονόσορα, θα σωθείς εσύ, σαν θα σωθεί ο οίκος σου, αν κάνεις το θέλημα του Θεού, θα σωθούνε όλος ο λαός Ισραήλ, δεν θα καταστραφεί η Ιερουσαλήμ και δεν θα καταστραφεί και ο ναός. Και τι απαντάει πάλι ο Σεδεκίας? Αν παραδοθώ θα πρέπει να πάω στην Βαβυλώνα και εκεί φοβάμαι αυτούς τους οποίους μετόκισε καταρχάς ο Ναβουχοδονόσορ ότι θα με αιωνιδήσουν. Και του λέει ο Ιερεμίας, δεν θα σε αιωνιδήσουν, μη φοβάσαι, παραδώσου και θα σωθείς. Και αυτός από το φόβο αρνήθηκε και πάλι. Είναι φοβερό για το χριστιανό ο φόβος, ο εξωτερικός. Φοβάμαι να κάνω το θέλημα του Θεού, φοβάμαι να πω το θέλημα του Θεού, φοβάμαι να περπατήσω στο θέλημα του Θεού, φοβάμαι τον κόσμο, φοβάμαι τους συγγενείς μου, φοβάμαι τους φίλους μου, φοβάμαι το αφεντικό μου, φοβάμαι τους συναδέλφους μου, φοβάμαι τι θα μου πούνε, τι θα μου κάνουνε. Και ο Κύριος τι λέει? Μη φοβού, μόνο πίστευε. Και πώς θα βρω αυτή την παρησία να διώξω το φόβο? Η τελεία αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Και τελεία αγάπη έχει μόνο ο Θεός. Μόνο ο Θεός είναι αγάπη. Μόνο ο Θεός αν έρθει και κατοικήσει μέσα σου, τότε θα έλθει η τελεία αγάπη στη ζωή σου. Και θέλω να το δούμε αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια. Είναι σελίδα 1083. Θα διαβάσουμε από την επιστολή του Ιωάννου την πρώτη, από το κεφάλαιο Δέλτα 4, και 18 εδάφιο. Φόβος, 18 εδάφιο, 4 κεφάλαιο. Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη εξοδιώκει των φόβων, διότι ο φόβος έχει κόλαση. Και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη. Εμείς αγαπώμεν αυτόν τον Θεό, διότι αυτός πρώτος μας αγάπησε. Και αν διαβάσουμε λίγο παραπάνω, 14 εδάφιο, θα δούμε να λέει πάλι ο Λόγος του Θεού. Και εμείς είδομεν, λέει ο Ιωάννης, και μαρτυρούμε ότι ο Πατήρ έστειλε τον Υιόν σωτήρα του κόσμου, ως της ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Ο Θεός μένει εν αυτό και αυτός μένει εν το Θεό, και εμείς εγνωρίσαμε και επιστέψαμε την αγάπη την οποία έχει ο Θεός προς εμάς. Ο Θεός είναι αγάπη, και ως της μένει εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Η μόνη ελπίδα σωτηρίας για τον άνθρωπο που είναι εκφύσεως αδύναμος, η μόνη ελπίδα του να έχει παρησία, δύναμη και θάρρος στο έργο του Θεού είναι να κατοικεί μέσα του ο Θεός. Και ο κατοικεί μέσα μας ο Θεός πρώτον όταν ομολογούμε τον Ιησού Χριστό. Όταν ομολογούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, τότε έχουμε παρησία. Όταν ομολογούμε ότι ο Χριστός μας έσωσε. Όταν ομολογούμε ότι ο Χριστός μας αναγέννησε, μας ευλόγησε και περπατάμε σύμφωνα με το θέλημά Του. Όταν ομολογούμε ότι είμαστε του Κυρίου, τότε το φως που έχει ανάψει μέσα μας, ο Θεός το βάζει πάνω στο λιχνοστάτη. Και εκεί ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό για να κατοικεί μέσα μας ο Θεός, που είναι η αγάπη, που είναι αγάπη, και η τελεία αγάπη να διώκει έξω το φόβο. Εάν αγαπώμε τους αδελφούς μας, τότε ο Θεός κατοικεί μέσα μας και εμείς μέσα σε Αυτόν. Αν αγαπώμεν τους αδελφούς μας.
Εάν θέλουμε δηλαδή, αγαπημένα μου αδέλφια, να έχουμε παρησία, να έχουμε δύναμη, να έχουμε θάρρος, να μην φοβόμαστε, θα πρέπει πρώτον να αγαπάμε όλους τους αδελφούς μας μηδενός εξαιρουμένου. Μηδενός εξαιρουμένου. Να μην αφήνουμε ούτε ρίζα πικρία στην καρδιά μας για έναν, για δύο, για τρεις. Αυτό θα μας οδηγήσει σε σαρκικό περπάτημα και τελικά στο φόβο να μην μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας εν Χριστώ Ιησού. Όμως υπάρχει και ένα τρίτο, ώστις φυλάτη τα εντολάς του Θεού. Ο Θεός μένει σε αυτόν, λέει στο 24 εδάφιο, και αυτός μένει μέσα του. Είναι τρία πράγματα. Να ομολογούμε το όνομα του Χριστού, να γνωρίζουν οι άνθρωποι περί τίνος πρόκειται. Δεύτερον, να φροντίζουμε να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους με την αγάπη που ο Χριστός μας αγάπησε. Και τρίτον, να φροντίζουμε να εκτελούμε τις εντολές του Θεού. Και οι εντολές του Θεού είναι συγκεκριμένες. Διαβάζω από το τρίτο κεφάλαιο και το 23 εδάφιο. Αυτή είναι η εντολή του Θεού. Να πιστεύσομεν εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Να εμπιστευθούμε το όνομα του Ιησού Χριστού, καθώς είναι γεγραμμένο εν το ονόματι σου. Εξεβάλαμε δαιμόνια, κάμναμε θαύματα πολλά εν το ονόματι σου. Ακούσαμε το λόγο σου, κηρύξαμε το λόγο σου και προφητεύσαμε. Η εμπιστοσύνη μας δεν μπορεί να είναι πουθενά αλλού. Η ελπίδα μας δεν μπορεί να είναι και δεν πρέπει να είναι πουθενά αλλού παρά μόνο στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι εντολή του Θεού, η οποία συνοδεύεται και από Δευτέρα ομοία, και να αγαπώμεν αλλήλους καθώς ο Χριστός έδωκε εντολή σε μας. Είναι λοιπόν τρία πράγματα, αγαπημένα μου αδέλφια, που πρέπει να τα έχουμε βαθιά στην καρδιά μας με επίγνωση και με αγώνα να τα εκπληρώνουμε. Απόλυτη εμπιστοσύνη που θα μας δώσει μόνο η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Θυμηθείτε τον θριαβευτή Δαβίδ επί του Γολιάθ. Εσύ έρχεσαι εναντίον μου με όπλα, με σπαθιά, με πανοπλίες, αλλά εγώ έρχομαι εναντίον σου εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων. Και σήμερα Κύριος για μας είναι ο Ιησούς Χριστός, στον οποίον εδόθη το υπερπάνω όνομα Κύριος, και μπροστά στον οποίον θα κλείνει πάν γόνοι επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον. Δεύτερον, να αγαπώμεν τους αδελφούς μας όπως ο Χριστός με αγάπησε, όλους χωρίς εξαίρεση, που εδώ χρειάζεται αγώνας, γιατί οπωσδήποτε κάποιος αδελφός θα σε ενοχλήσει, κάτι θα γίνει, κάτι δεν θα πάει καλά. Όμως ο αγώνας μας είναι να τους αγαπάμε όλους τους αδελφούς μας ανεξαιρέτως. Και τρίτον, να ομολογούμε ότι είμαστε του Κυρίου, να ομολογούμε το όνομα του Ιησού Χριστού, να ομολογούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, και όχι να κρυβόμαστε και να φοβόμαστε, να αποκαλύπτουμε τη σωτηρία μας. Αυτά τα τρία θα μας καταστήσουν δια της παρουσίας του Πατέρα Θεού στην προσωπική μας ζωή αφοβούς, αλλά ταυτόχρονα αυτά τα τρία αποδεικνύουν και την υπακοή μας, την πίστη μας, την πιστότητά μας και την αφιέρωσή μας και την αφοσίωσή μας στο Λόγο του Θεού. Ο Σεδεκίας δεν είχε, ενώ είχε όλα τα άλλα, δεν είχε αυτά. Φοβότανε. Αλλά και η ζωή του, λέει η Γραφή, ήταν μέσα σε πονηρά έργα.
και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξε ο Ιωακείμ, προκάλεσε την οργή και το θυμό του Κυρίου στη ζωή του και λέει η Γραφή, ώστε ο Κύριος τον απέρριψε από προσώπου αυτού, με αποτέλεσμα ο Σεδεκίας να πάρει λανθασμένη καταστροφική απόφαση και να αποστατήσει από του βασιλέως της Βαβυλώνος του Ναβουχοδονόσορα και να προσκοληθεί στον Φαραώ. Και εδώ, αδελφοί αγαπητοί, να προσέξουμε κάτι που μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Για να παίρνουμε σοφές, σωστές και ευλογημένες και καρποφόρες αποφάσεις δεν είναι αποτέλεσμα της σοφίας και της συνέσεώς μας, ούτε της διακρίσεως, ούτε της εξυπνάδας, ούτε καμιάς άλλης ανθρώπινης ικανότητας και αντιαθέτουμε. Τη σοφή, καρποφόρα και ευλογημένη απόφαση μας τη δίνει μόνο ο Θεός. Η Γραφή είναι απόλυτος και καταλυτική. Υπάρχει πνεύμα σε όλους τους ανθρώπους. Η έμπνευση όμως από του παντοδυνάμου δίδεται. Και μας το εξηγεί ο Λόγος του Θεού. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Εάν δεν υπάρχει φόβος Θεού μέσα στην καρδιά μας, αποκλείεται να υπάρξει σοφία στη ζωή μας. Να το επαναλάβω. Εάν δεν διακρίνει ο Θεός στη ζωή μας φόβο Άγιο, φόβο Θεού, που ο φόβος Θεού είναι σεβασμός, πίστης στο πρόσωπο του Κυρίου, στο θέλημα του Θεού όπως αυτό αποκαλύπτεται μέσα από τον αψευδή και θεόπνευστο Λόγο του Θεού, εάν δεν έχουμε λοιπόν το φόβο του Θεού, οι αποφάσεις που θα παίρνουμε θα είναι οπότε σωστές και καρποφόρες, πάντοτε ζημιογόνες έως καταστροφικές. Γι' αυτό και οι άνθρωποι λένε άτυχος ο καημένος. Άλλοι κατακρίνουνε τι χαζομάρες έκανε. Αλλά η χαζομάρα, συγγνώμη για την έκφραση, ασοφία και αφροσύνη είναι αποτέλεσμα της έλλειψης του φόβου του Κυρίου. Δεν μπορεί να αρχίσει να υπάρχει σοφία στη ζωή του ανθρώπου αν δεν προϋπάρχει ο φόβος του Θεού. Καταστροφική απόφαση του Σεδεκία, γιατί φοβόταν πιο πολύ τους ανθρώπους από το Θεό, γιατί ήταν ελλιπής του φόβου του Θεού, γιατί η τελεία αγάπη ποτέ δεν κατοίκησε μέσα του, γιατί δεν περπάτησε στο θέλημα του Θεού. Πρώτον, γιατί δεν εμπιστεύθηκε. Γιατί δεν περπάτησε στο θέλημα του Θεού? Πρώτον, γιατί δεν εμπιστεύθηκε το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων όπως ο Δαβίδ. Δεύτερον, γιατί δεν ομολόγησε ενώπιον όλων ότι ο Θεός μου λέει να πάω και να μείνω με τον Ναβουχοδονόσορ. Αλλά όταν ζήτησε βοήθεια και συμβουλή από τον Ιερεμία, του λέει αυτά που μου πες μην τα πει σε κανέναν. Σε κανέναν, μόνο εσύ και εγώ θα τα ξέρουμε. Γι' αυτό και δεν τον ωφέλησε ο Λόγος του Θεού, επειδή δεν ήταν φανερός ο Λόγος του Θεού στη ζωή του. Και τρίτον, γιατί δεν αγαπούσε τον πλησίον του σαν τον εαυτό του και ιδιαίτερα τον Ιερεμία, τον οποίον επέτρεπε τους αρχοντές του, αν και είχε εξουσία να το αποτρέψει, να τον βασανίζουν και να τον στέλνουν και στις πιο βρώμικες και άθλιες φυλακές με σκοπό να πεθάνει. Και αν δεν υπήρχε κάποιος Αιθίωπας να επέμβει προς τον Σεδεκία, ο Ιερεμίας θα ήταν νεκρός στη φυλάκιση που του επέβαλαν οι άρχοντες του Σεδεκία.
λανθασμένη απόφαση. Και αυτό, αδελφοί αγαπητοί, σας παρακαλώ να είναι το μήνυμα σήμερα, γιατί είναι. Δεν θέλω να σας πω λεπτομέρειες, δεν έχουμε χρόνο, αλλά είναι. Πάντοτε στη ζωή μου φοβόμουν λανθασμένες αποφάσεις. Και πάντοτε προσευχόμουν και έλεγα, Κύριε, μην πάρω λάθος αποφάσεις. Δεν θέλω να παίρνω λάθος αποφάσεις. Θέλω να... Και το είχα συνδυάσει με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, καλός, με την φωνή του Θεού, καλός, με το Λόγο του Θεού, καλός. Αλλά ήρθε ο Κύριος σήμερα και με οδήγησε και μου έδειξε ότι οι σωστές αποφάσεις εξαρτώνται από το Λόγο του Θεού, από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, αλλά κυρίαρχα και πρώτιστα εξαρτώνται από τον αγιασμό σου, από την υπακοή σου και από την πίστη σου και αφιέρωσή σου στο θέλημα του Θεού. Εάν πράττεις πονηρά, εάν δεν έχεις φόβο Θεού, ώστε να πράττεις πράγματα αλότρια από αυτά τα οποία εγώ σε συμβουλεύω, και αν ακόμη πιστεύεις ότι είχες οδηγία Πνεύματος Αγίου και είχες όταν είχες φόβο Θεού, και αν ακόμη πιστεύεις ότι σου μίλησε ο Κύριος και σου μίλησε όταν είχες φόβο και Θεού, τώρα που ελαχιστοποιήθηκε ο φόβος του Θεού, τώρα που έγινες χλιαρός, τώρα από εδώ και πέρα οι αποφάσεις σου θα είναι λανθασμένες, όχι μια φορά και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη, έως καταστροφικές. Και εγώ τρομοκρατήθηκα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ο Θεός έφερε σήμερα έτσι το Λόγο Του, για να έρθει φόβος Θεού σε όλους μας. Γιατί τα πάντα εξαρτώνται στη ζωή μας από την επιλογή των αποφάσεών μας. Από το αν πρέπει να κάνω αυτό ή το άλλο. Όσο μένεις, αδερφέ, στερεός, αμετακίνητος στο Λόγο του Θεού, στο θέλημα του Θεού, όσο ο φόβος του Θεού βασιλεύει στη ζωή σου, όπως είπε με απόδειξη, όχι με λόγο, με έργο, ο Θεός για τον Αβραάμ, εξεύρω, είπε, ότι φοβάται το Θεό ο Αβραάμ, γιατί ό,τι του πω θα διατάξει στον οίκον του και θα το εκτελέσει, όλος ο οίκος του. Και πράγματι τον διέταξε να κάνει περιτομή όλος ο οίκος, και ο Αβραάμ έκανε, και όχι μόνο τούτο. Γι' αυτό και εγώ, λέει ο Θεός, επιβεβαιώνω ότι όλες οι υποσχέσεις μου που έχω δώσει, αλλά και όλα τα σχέδια τα οποία έχω στο μυαλό μου σχεδιάσει και οι βουλές μου έχω βουλευθεί προς καλό και προς ευλογία για τον Αβραάμ, θα εκπληρωθούν στη ζωή του. Όλα λοιπόν στη ζωή μας, αδερφοί, εξαρτώνται από τις καλές μας αποφάσεις, και οι καλές μας αποφάσεις εξαρτώνται από το φόβο του Κυρίου. Όταν ο άνθρωπος χάνει το φόβο του Θεού, δεν φοβάται το Θεό όταν η καρδιά του μαζεύει πίκρα, όταν η καρδιά του επιθυμεί αλότρια πράγματα, και το καταλαβαίνει όταν το πνεύμα του αλαζονεύεται, όταν οι επιθυμίες της σάρκας αυξάνουνε, και δεν λέω γιγαντώνονται, και δεν τρέχει στο Θεό με φόβο, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, το αίμα του Ιησού Χριστού να τον καθαρίσει από πάσης αμαρτίας. Όταν δεν ελέγχει τον εαυτό του κατά το Λόγο του Κυρίου, δοκιμάζεται έκαστος τον εαυτό του, και ύστερα ας λαμβάνεται μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Είναι μια ουσιώδης απόφαση το να λάβω μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού για τη ζωή του ανθρώπου.
Γιατί ο Απόστολος Παύλος δεν διστάζει να λέει, γι' αυτό είναι πολύ άρρωστοι μεταξύ σας και αποθνίσκουσιν ικανοί. Ο φόβος του Θεού είναι αυτός που οδηγεί τον άνθρωπο σε σωστές αποφάσεις, σε ευλογημένες αποφάσεις και σε καρποφόρες αποφάσεις. Ο Σεδεκίας, λέει η Γραφή, γι' αυτό και αποστάτησε κατά του βασιλέως της Βαβυλώνος, επειδή ο Θεός τον απέρριψε. Φοβερό. Δεν έπαψε να τον αγαπάει ο Θεός τον Σεδεκία. Γιατί? Γιατί σε όλη τη ζωή ενδιαφερόταν για το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και έκανε χάρη ο Θεός τον Σεδεκία. Και προφήτευσε και είπε, θα εξοριστεί στη Βαβυλώνα, εκεί θα μετανοήσει και εγώ θα τον σώσω. Μπροστά στα μάτια λοιπόν του Σεδεκία εφώνευσε ο Ναβουχοδονόσορ όλα τα παιδιά του, όλους τους αρχοντές του, όλους τους αιρείς, όλους αυτούς τους οποίους φοβότανε. Αυτόν τον έδεσε και στον έστειλε φυλακή. Δεν τον σκότωσε. Πήρε καλή απόφαση ο Ναβουχοδονόσορ. Και αυτή η απόφαση ήταν παρακυρίου. Όμως, χάρη του φόβου του Σεδεκία, ήρθε η πλήρης καταστροφή στα Ιεροσόλυμα. Και εδώ θα το ξαναπώ. Ένεκεν του φόβου του Σεδεκία, ήρθε η πλήρης καταστροφή στην οικογένειά του, στο περιβάλλον του, στην Ιερουσαλήμ και στο ναό του Σολομώντα. Πόσο σοβαρές συνέπειες μπορεί να έχει μία απόφασή σου. Όχι μόνο για τον εαυτό σου και για την οικογένειά σου και για τα παιδιά σου και για τη δουλειά σου και για τη συγγένειά σου και ανάλογα και με το που σε χρησιμοποιεί ο Θεός και για την Εκκλησία και για τα αδέλφια σου. Άρα και μας το βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Πολλά σου εδόθησαν, πολλά θα σου ζητηθούν. Πολλά σου εμπιστεύθηκε ο Θεός, πολλά θα απαιτηθούν από σένα. Με μεγάλη προσοχή αδελφοί. Επειδή έχουμε γνώση και μάλιστα επίγνωση κατά χάριν διδαχτή του δασκάλου μας του Ιησού Χριστού, διδαχτή του Πνεύματος του Αγίου, δεν είναι να εξετάζουμε τις αποφάσεις μας αν είναι σωστές. Εάν περπατάμε στο φόβο του Κυρίου θα είναι σωστές. Αν όμως μέσα στην καρδιά μας δημιουργούνται, για να το καταλάβουμε πιο καλά όπως μου έδωσε ο Θεός να το καταλάβω, πλεονεξία, φιλαργυρία, φιλαρέσκεια, που είναι έργα σαρκός, δεν λέω αμαρτίες μεγάλες, δεν αρέσεις στο Θεό να θέλεις να αρέσεις στους ανθρώπους ούτε σαν άνθρωπος ούτε σαν νέος ούτε σαν νέα. Ο Θεός ευαρεστείται όταν θέλεις να αρέσεις στον Θεό. Στο Θεό θέλω να αρέσω. Λέει ο Απόστολος Παύλος, μήπως θέλουμε να αρέσκομαι στους ανθρώπους? Εάν θέλαμε να αρέσκουμε στους ανθρώπους δεν θα είμαστε αρεστοί στο Θεό. Και όταν βλέπω ανθρώπους να περιποιούνται, που είναι φοβερό, ιδιαιτέρως το σώμα τους και την, δεν λέω να είμαστε άσκημοι, αλλά φιλάρεσκοι να μην είμαστε. Δεν λέω να μην ντυνόμαστε ωραία, αλλά όχι με επιτιδεύματα να ντυνόμαστε. Να διακρινόμαστε ιδιαιτέρως για την ωραία κόμωση, για τα μπράτσα οι νέοι. Να έχουνε μπράτσα, δόξα στο Θεό, και καλό είναι να γυμναζόμαστε όλοι μας. Αλλά όχι να τα δείχνουμε. Και το καινούριο τώρα που ανεβαίνει και η φούστα όλο και πιο πάνω. Να δείξουμε τι, ότι έχουμε ωραία πόδια. Ωραία πόδια έχουμε. Τα δικά μου είναι πολύ ωραία, ε. Στο κοπί.
Όχι ακριβώς βέβαια. Τέλος πάντων. Τι να δείξουμε? Τι να δείξουμε? Ότι έχουμε ωραία πόδια, ότι έχουμε ωραίο στήθος, ότι έχουμε ωραίο αυτή και τους βάζουμε και ένα σκουλαρίκι. Αρέσει στο Θεό αυτό? Ο Θεός να μας δίνει, αδερφοί αγαπητοί, αυτή τη σοφία του φόβου του Θεού. Γιατί? Γιατί αν η σοφία του φόβου του Θεού διαφθαρεί από ελαχιστοποίηση, από σμίκρυνση του φόβου του Θεού, τότε αυτή η σοφία που έχουμε δεν είναι ανώθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι ζώδης, γήινη, δαιμονιώδης. Και καταλαβαίνετε τώρα να φτάσει ένας χριστιανός που έχασε την πνευματικότητά του, την πνευματική υπόστασή του, που έχασε τον αγιασμό του, που έχασε την αφιέρωσή του και την αφοσίωσή του, ξέρετε πως θα καταντήσει? Σαν τον Σαψόν που τον κούρεψε η Δαλιδά. Και ενώ ήτανε πλήρης δυνάμεως, πνεύματος Αγίου και ισχύος, όχι από τα μπράτσα του, αλλά από το πνεύμα του Θεού το Άγιο. Όταν η Δαλιδά κατάφερε και τον κούρεψε, ήταν ως εις των άλλων ανθρώπων. Ο Θεός να μας φυλάει να γίνουμε σαν ένας από τους ανθρώπους του κόσμου. Ο Θεός να μας φυλάει. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά τον τύφλωσε κιόλας ο διάβολος και τα παιδιά του, οι Φιλιστέοι της παλαιάς εποχής. Ξέρετε, θα πει τύφλωσε. Και ερχόμαστε εδώ για να τελειώσουμε. Τις τυφλός παρά ο δούλος μου, τις κοφός παρά ο μηνυτής τον οποίον εγώ απέστειλα, τις τυφλός παρά ο τέλειος. Και γιατί τυφλώθηκε? Γιατί έχασε το φόβο του Θεού. Γιατί η αγάπη του στη Δαλιδά ήταν πιο μεγάλη από την αγάπη του στο Θεό. Γιατί παραδόθηκε στα χέρια της Δαλιδά. Έχασε το φόβο του Θεού. Έχασε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Έχασε, θα λέγαμε, τη χριστιανική του υπόσταση. Και έγινε ως εις των άλλων ανθρώπων. Εύκολος στα χέρια του διαβόλου και των παιδιών του. Εύκολο θύμα. Σάτος Εδεκία. Και στον Σαμψόν όμως έκανε χάρη ο Θεός. Και του ξαναμεγάλωσε τον αγιασμό, τα μαλλιά του και την αφιέρωσή του. Πού? Στη φυλακή. Στα δεσμά. Στην τύφλωση. Και του έδωσε την ευκαιρία να πει μια φορά ακόμη: αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων. Και ολοκληρώνοντας, αγαπητά μου αδέλφια, το σημερινό μήνυμα που με φόβο και ταραχή στην καρδιά μου σας το λέω, πρέπει να πω ότι ο Θεός είναι αγαθός και η αγαθοσύνη του Θεού μας διδάσκει να περπατάμε έτσι πως Αυτός θέλει, εν δυνάμει, εν δόξη και μέσα στη χάρη, μέσα στη δύναμη και στη δόξα του Πνεύματος του Αγίου και μέσα στη χάρη του Χριστού. Και αν δεν υπακούσουμε, μας λέει, και στη φυλακή σου θα σε περιμένω να επιστρέψεις για να σε σώσω. Εγώ όμως, να σας πω την αλήθεια, δεν θέλω φυλακές. Εγώ θέλω την απόλυτη ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου. Και πιστεύω όλοι μας, αμήν, όλοι μας. Γι' αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, να καλλιεργούμε, να εξητάμε, να αγωνιζόμαστε τον αγώνα τον καλό, ο φόβος του Θεού όχι μόνο να υπάρχει, αλλά να αυξάνει και να αυξάνει και να αυξάνει. Με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν.